Κύριε Βασιλιάδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Φιλιππακόπουλε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα πέστε μου, εσείς είσαστε γραμματέας τώρα σε ποιο από όλα τα κομμάτια που όπως έχετε γίνει εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, τώρα για να το πούμε τώρα, ξέχωρα τώρα, εντάξει δεν είναι, αφήστε το αυτό. Μιλάμε τώρα για τρία κομμάτια κύριε Βασιλιάδη. Το ένα είναι αυτό που θα το πούμε η προεδρική με τον κύριο Κασελάκη. Είναι η κυρία Αξιόγλου με την ομάδα της που από ό,τι καταλαβαίνω μένει μέχρι να φύγει. Είναι η ομπρέλα που έφυγε και η ομάδα του κυρίου Τεμπονέρα. Δηλαδή ένα μοσαϊκό τώρα πραγμάτων που δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό. Την επόμενη μέρα εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ένα κομμάτι που όντως έφυγε από το κόμμα, ένα κομμάτι συμπρόφανο που κακώς κατά την άποψή μου έφυγαν από το κόμμα και υπάρχουν τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι, όλοι εμείς που είμαστε εδώ, που έχουμε μάθει και πρέπει και οφείλουμε να συνδιαμορφώνουμε απόψεις, να συνδιαμορφώνουμε θέσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να κάνει μια ριζοσπαστική και ταυτόχρονα ρεαλιστική πρόταση για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και με τις απογοητεύσεις και με τα λάθη και με τις παραλήψεις εξακολουθεί να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Και εμείς έχουμε ένα χρέος και μια υποχρέωση. Όσοι αποτελούμε κομμάτια αυτού του μεγάλου κόμματος, το οποίο θέλει να εκφράσει το χώρο από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το Δημοκρατικό Κέντρο, έχουμε την υποχρέωση να έρθουμε με προτάσεις και λύσεις για να δώσουμε όραμα στον ελληνικό λαό, ο οποίος ελπίζει σε εμάς, περιμένει από εμάς, ακούει εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, και οι εσωτερικές μας περιδυνήσεις, οι οποίες μας δημιουργούν προφανώς πρόβλημα, οι εσωτερικές μας περιδυνήσεις απασχολούν τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν. Είσαστε όμως αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Βασιλιάδη. Ένα κόμμα που κυβέρνησε. Δεν είναι κάτι το οποίο ευλόγως απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Προφανώς και αυτό σας λέω και αυτό τονίζω. Και πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, των ιστορικών περιστάσεων και για το κόμμα μας, αλλά θα έλεγα συνολικά για την πολιτική σκηνή, να προτάξουμε όλοι μας, και αυτό το λέω από την πρώτη στιγμή και προς συντρόφους που αποχωρήσαμε, να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν, να προτάξουμε το ύψιστο πολιτικό καθήκον, που ποιο είναι αυτό, η απαλλαγή του τόπου από την κυβέρνηση της δεξιάς. Μάλιστα. Να σταματήσει δηλαδή αυτή η πολιτική που κατά την άποψή μας στερεί από τους πολίτες αυτής εδώ της χώρας ένα αισιόδοξο μέλλον. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτον εμείς να είμαστε σοβαροί, δεύτερον να έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο συνεκτικό το οποίο θα μπορέσουμε να το δώσουμε στην ελληνική κοινωνία, να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια σοβαρή και ρεαλιστική, ταυτόχρονα όμως και ριζοσπαστική πρόταση για το αύριο. Να πείσουμε τον κόσμο, ο οποίος πνίγεται στα διέξοδα της καθημερινότητας που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ακρίβεια, με την οικονομική κατάσταση του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, με την θέση της χώρας μας ως προς το διεθνές περιβάλλον, η οποία βλέπουμε ότι από την κυβέρνηση της δεξιάς, όχι μόνο τώρα, επ' αφορμή του Μεσανατολικού, συνολικά έχει αλλάξει και έχει πάει πίσω από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις. Να πείσουμε λοιπόν τον κόσμο ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σοβαρή και ρεαλιστική Μάλιστα. πρόταση. Και κυριότερα απ' όλα, ό,τι κάνουμε, ακόμα και τις εσωτερικές μας αντιπαραθέσεις, οι οποίες πρέπει και οφείλουν να υπάρχουν, όλες αυτές να γίνονται με αξιοπρέπεια. Αυτή, εκεί θέλω να πάω τώρα, κύριε Βασιλιάδη. Για να πετύχετε όλο αυτό που μας περιγράψατε, δηλαδή να ξαναγίνετε κανονική αξιωματική αντιπολίτευση, να ελέγχετε την κυβέρνηση, να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση, να καταθέτετε τις προτάσεις σας, θα πρέπει να ξεπεράσετε όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που υπάρχει. Και να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέποντας και διαβάζοντας εγώ την Κυριακή το κείμενο που κατέθεσε η κυρία Αξιόγλου με την ομάδα της και τους χαρακτηρισμούς που είχε τον κύριο Κασελάκη, διερωτώ με πώς μπορεί να καθίσουν μεθαύριο στο ίδιο τραπέζι ο πρόεδρος του κόμματος και η κυρία Αξιόγλου να συζητήσουν, να συμφωνήσουν για τις θέσεις, για το τι θα κάνουν, πώς θα προχωρήσουν μαζί. Υπάρχει κοινός τόπος? Κοιτάξτε, όταν τελειώνουν οι εντάσεις στα όργανα, οφείλουμε όλοι να δώσουμε μια ευκαιρία στη λογική να επικρατήσει. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η λογική ενός δυνατού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
ενός δυνατού κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιας δυνατής φωνής στο κοινοβούλιο. Και προσέξτε, λέτε για αυτή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια εσωτερική περιδίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και στην πρώτη γραμμή και στο κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική δουλειά που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, είτε από το καλοκαίρι που ήμασταν ακέφαλοι και μετά και μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, είναι πολύ μεγάλη και είναι σε όλα τα πεδία. Και θα το δείτε και τις επόμενες ημέρες, σε ευκαιρία των προτάσεων για προανακριτική επιτροπή και για την 717 σύμβαση, αλλά και συνολικά για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλες τις εσωτερικές περιδίνησεις, είναι εδώ. Από εκεί και μετά, ξαναλέω, πρέπει να επικρατήσει η λογική, η κοινή λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε ένα κόμμα πολιτικής ενότητας. Να θυμηθούμε όλοι αυτά που μας ενώνουν. Και αυτά που μας ενώνουν, η ανάγκη για την πολιτική αλλαγή, η ανάγκη για την κοινωνική αλλαγή σε αυτόν εδώ τον τόπο, είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε αντίθεση υπάρχει αυτή τη στιγμή εντός του κόμματος. Και θα έλεγα το εξής. Όταν το θυμηθούμε όλοι μας αυτό, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο απλά. Να μην ξεχνάμε το σημαντικό. Ποιον υπηρετούμε? Υπηρετούμε τον ελληνικό λαό, υπηρετούμε τον κόσμο της εργασίας, υπηρετούμε τον κόσμο ο οποίος ζει ένα δυστοπικό σήμερα. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές παρόν και ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Εκτιμάτε τελικά, από την εμπειρία σας, ξέρω ότι μιλάτε με κόσμο πολύ κάθε μέρα, ότι τελικώς η κυρία Χτσιόγλου θα παραμείνει στο κόμμα ή θα φύγει? Εκτιμώ ότι θα επικρατήσει η λογική και η λογική με την οποία φτιάχτηκε αυτό εδώ το κόμμα. Ξέρετε, ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι ένας συνασπισμός και ξεκίνησε συνασπισμός κομμάτων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ό,τι φτιάχνεται δύσκολα μπορεί εύκολα να χαλάσει, εύκολα να αλλάξει. Νομίζω δεν θέλει κανένας να ρισκάρει το μέχρι σήμερα εγχείρημα. Και όλοι θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί, γιατί δεν περισσεύει κανένας, ούτε καν η σύντροφή μας που εσφαλμένα, απόλυτα εσφαλμένα και με κακές πρακτικές, θα έλεγα. Αυτοί που έφυγαν, λέτε. Αυτοί που έφυγαν. Αποχώρησαν από το κόμμα. Ναι. Άρα, εσείς εκτιμάτε ότι με κάποιο τρόπο και μπορεί να βρεθεί μια λύση και να μην φύγουν άλλοι, δηλαδή? Μια λύση, μια συνεννόηση, μια. Αν επικρατήσει. Καταλάβατε πώς το λέω. Και αν επικρατήσει η ανάγκη του κοινού σκοπού, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αναταράξεις. Αλλά εδώ πέρα, έτσι, έχουμε ευθύνες όλοι. Και η ηγεσία, έτσι, και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και να θυμηθούμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Ο κόσμος μας κοιτάζει και μας κοιτάζει με αγωνία. Η βάση μας, τα μέλη μας, οι ψηφοφόροι μας, όλοι αυτοί που δεν μας ψηφίσαν αλλά κατά καιρούς έχουν περάσει από το κόμμα μας, περιμένουν από εμάς σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το συνέδριο θα γίνει κανονικά το Φεβρουάριο, όπως έχει ανακοινωθεί? Όπως αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή, ακολουθεί μια Κεντρική Επιτροπή ακόμα το Δεκέμβριο για να οριστούν οι επιτροπές που θα επεξεργαστούν τα κείμενα κτλ. Και ο προγραμματισμός είναι για το τελευταίο τετραήμερο, το τελευταίο Φεβρουάριο. Από 4 ημέρες στο τέλος του Φεβρουαρίου. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη θα τη χρειαστείτε οπωσδήποτε για το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά.